Φίλες και φίλοι του Λίμπερ 107,4, καλημέρα σας. Έλα, πες το. Πες το. Μια τα βάζεις, μια τα βγάζεις. Καλημέρα σε όλους. Πες το, τι σε ενοχλεί πάλι. Δεν ενοχλεί, αφού σε λέω τα βάζεις, θα ακούσετε καλές και εσείς έκορε, παιδί. Και εσείς, πώς να σου πω, σε συναυλία... Τα βγάλουμε τα. Στο Φίνικα. Με έκο. Στο Φίνικα συναυλία. Ε, ρε φίλε. Στο Φίνικα, γιατί δεν λες κανένα χωριό, ας πούμε, μπροστά έξω. Και λες στο Φίνικα. Εγώ μπορώ να πω Φίνικα. Ε, ναι, έτσι. Α, μπράβο, να τα λέμε. Έτσι. Εσύ δεν μπορείς. Μπορεί να το πει. Εγώ μπορώ μπορεί να το να πει. Αυτό τα πανηγύρια που ξέρω εγώ που... Δεν το λες πανηγύρια. Συναυλία. Ναι, μου... Τοπική συναυλία. Μια τοπική συναυλία με ωραία. Πάρα πολύ ωραίους ήχους. Ναι, και παίζει το synthesizer. Μπράβο. Το οποίο synthesizer εντελώς δηλαδή συμπτωματικά. Ναι. Έτσι, σε εκείνες συναυλίες μπορεί να πάρει το ρόλο τουλάχιστον 50 μουσικών οργάνων, ας πούμε. Για πλάκα. Βγάζει κλάρινα, πίπιζες, βγάζει γκάιντες, βγάζει... Ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πιάνα, αρμόνια, μπουζούκια, κιθάρες, το αρμόνιο, φίλε, στο σόλο στέκια. Είναι όλα τα λεφτά. Γατάκια όλοι μπροστά τους. Έτσι. Πριν χρόνια, τώρα εντάξει, γίνονται κάποια, αλλά όχι τόσο, γιατί και κρίση, εντάξει, αλλά πριν χρόνια, ας πούμε, τα έβλεπες, πήγαινες και ειδικά σε γάμους και τέτοια ήταν αποθέωση. Κατάλαβα. Γλέντι ρε φίλε, όλο το γλεντούσε κανονικά. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν. Α, πάμε τώρα. Γλεντούσε κανονικά οι άνθρωποι, ρε. Ναι. Ωραία. Και πετούσαν τα μονολόφυλλα. Σωτήρης Δασκαλάκης πίσω από την κονσόλα. Τάσκο Τσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Σωτήρη, όπως καταλαβαίνει σήμερα, ο Τάσος θέλει, ρε παιδί μου, να θυμηθεί τα νιάτα του. Θέλει να θυμηθεί. Τα νιάτα μου. Ναι, την παλιά του γειτονιά. Κατάλαβες, πώς έλεγε ο Μαζονάκης, θέλω την παλιά μου γειτονιά. Εδώ και τώρα. Παλιά γειτονιά, ντεπό. Ναι, ναι, αλλά μεγάλωσες και προς τα εκεί. Είχες έτσι. Είχα επιρροές. Είχες επιρροές. Είχες επιρροές. Οπότε, ξέρεις, μπορούμε να παίξουμε μια μουσική του τύπου αδιανό το προς κεφάλι. Το μαξιλάρι. Πώς λέγεται αυτό, αυτά τα τέτοια που παίζουν. Ναι, αυτά. Να χάνει καρδιές αμπάρες. Δεν θα κάνουμε εκπομπή αυτοκινήτου σήμερα, το ξέρετε. 8 με 10 θα πηγαίνετε για μπανάκια στη Χαλκιδική και εμείς εδώ απλά θα επενδύουμε μουσικά. Ναι. Έτσι. Και φυσικά θα έχουμε κάποια πράγματα. Έτσι. Έχει βάλει, έχει βάλει ήδη. Αυτός. Πάμε καλά. Αλλάξε το. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Ο κόσμος πάει για μπάνια. Κάτσε ρε όλος πάει για μπάνια, ακούσει. Ναι, αλλά μερικοί είναι χθεσινοβραδινοί. Θέλω να τις περάσουν, να συνεχίσουν. Είναι μερικοί που έχουν γυρίσει και τώρα γυρίζουν ακόμα από τα έτσι. Κλαμπ. Ναι. Καλοκαιρινές εκπομπές. Καταρχήν, έτσι, έχουμε πάει όχι κατά καλό καιρό, κατά καλό καιρό. Κοίταξε. 14 του Ιούλη. 14 του Ιούλη, αλλά τώρα έχει πόσο, 2 εβδομάδες που έχει καλοκαίρι. Είναι, μπερδεύεσαι. Μέχρι τώρα είχαμε φθινόπωρο. Εγώ πηγαίνω ημερολογιακά, φίλε. Α, εντάξει, άμα πήγαινε ημερολογιακά. Το ότι άμα είχαμε εδώ πέρα Λονδίνο καιρό και ξέρω εγώ και όλα αυτά δεν με νοιάζει. Είναι Ιούλιος. Είναι 14. Ναι, Ιούλιος είναι, ναι, 14. Είναι κατά καλό καιρό. Τελειώσαμε, ρε φίλε. Θα μου πεις τώρα, φτάσαμε στο 40 που κοντεύουμε σιγά σιγά. Ανεβαίνει. Ποια 40, 40 καλοκαίρια. Όχι, ρε. Α, θα μου σκλησίω. Και εγώ νόμιζα 40 καλοκαίρια, γιατί περάσαμε 40 καλοκαίρια. Εσύ τα πέρασε σίγουρα. Κάτσε, ρε, Σιτάσο, περίμενε. Εσύ δεν τα πέρασε 40 καλοκαίρια. Μόνο εγώ θα μεγαλώσω αυτή την εκπομπή. Ναι, ναι, μόνο εσύ μεγαλώνει. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, κάνουμε μαζί 14 χρόνια. Αυτό το ότι μόνο εγώ είμαι μεγάλο στην εκπομπή και μόνο εγώ μεγαλώνω, ενώ εσύ πάντα μένεις σταθερός στα 33 που σε γνώρισα. Όχι 33. Ποια 33. Ω, 20. Πώς γνώρισα. Ήσουν να νιώσεις και γέρασες, Τάσο. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε όλα. Πού θα πας φέτος διακοπές, κάπου που να έχει, ξέρεις. Στην εξωτική Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. Φέτος δεν έχει. Πρόσεξε, μην μαυρίσει να πάρει το αντιλιακό σου μαζί. Τι να κάνουμε, φέτος έχουμε άλλα πράγματα. Έτσι. Γενικά φέτος η χρονιά είναι λίγο περίεργη. Για σένα. Για όλους. Και για σένα είναι. Μην είναι τώρα μα και εγώ, δε. Για όλους μας είναι περίεργη. Αλλά το θέμα μας έχει να κάνει με το. Αυτό που συζητούσαμε και σου είπα. Πολλές αποχωρείς, ρε φίλε. Τι γίνεται στο χώρο. Θες να πάμε κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Εντάξει, λοιπόν, είπαμε να καθίσουμε λίγο τέτοιο. Αλλά αφού είναι ένα θέμα το οποίο. Ναι, χρήση σχολιασμού πραγματικά. Πολλές αποχωρήσεις ανθρώπων, καταξιωμένων ανθρώπων, που ήταν χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου. Ναι, τους γνωρίσαμε, τους βρήκαμε εκεί. Τους βρήκαμε εκεί, τους γνωρίσαμε εκεί. Και είχαμε και φυσικά και άμεση σχέση, γιατί μαζί μιλούσαμε για όλα τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα. Το πρόγραμμα, τα test drive, αυτά, το ένα το άλλο, δημόσιες σχέσεις, παρουσιάσεις. Όλα αυτά. Πάρα πολλοί έχουν. Ξαφνικά βλέπεις, αναγκίνεται, φεύγω, γεια σας. Κάτσε ρε, περιμένε.
Θα μου πεις έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Να σε προειδοποιήσω. Ξέρετε, σκέφτομαι. Εντάξει. Αναφέρομαστε φυσικά σε δύο ανθρώπους, γιατί το τελευταίο ήταν έγινε χθες. Και λίγο έτσι. Εκεί ψηλό. Ναι. Σοκαρίστηκα, αλλά τέλος πάντων. Και στη Βόλβο είχαν αποχωρήσεις και η Αμαλία Γιαννακοπούλου που έφυγε από. Έχει την καιρό. Πριν. Τώρα μιλάμε για πρόσφατα αυτό το τελευταίο. Είχαμε την αποχώρηση τη. Κόρινα Πατέλη από τη Fiat. Μια γυναίκα η οποία ήταν, ξέρετε, προσωπικά σε εμάς, ας πούμε. Εξαιρετική συνεργάτης, πραγματική συνεργάτη. Δηλαδή. Ναι, και. Εντάξει. Στην Καταρίνα, παιδιά, φεύγω μετά από 17 χρόνια. 19 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια. 19 χρόνια στο Fiat Group. Και το χθεσινό με τον Ιάκωβο τον Κρομίτα από τη Renault Dacia, που κι αυτός έφυγε από. Ήταν Citroën. Πήγε Renault Dacia και τώρα έχουμε και λέμε. Φεύγει και δεν ξέρουμε πού. Εντάξει. Είναι ας είναι όλα για καλό, έτσι. Δηλαδή να γίνονται αποχωρήσεις. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, δεν μπορεί να προχωρήσεις κι εσύ, ας πούμε. Να αποχωρήσω εγώ, ας πούμε. Εδώ από την εκπομπή safety car, έτσι που με τόσο υδρότα τη στήσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, καθένα στη ζωή του πώς έρχονται τα πράγματα και τι επιλογές θέλει να κάνει ή που θέλει να δώσει βάση περισσότερο και κάποια άλλα πράγματα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Όπως ο Αντώνικος Γραμμής από τον Όμιλο Αντωνέλη. Τέλος πάντων, έχει πολύ κόσμο. Ναι, εντάξει. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει και στο ραδιόφωνο. Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις και στο ραδιόφωνο. Έρχονται πλέον γιατί καινούργια σεζόν σιγά σιγά πλησιάζει. Ναι, πλησιάζει καινούργια σεζόν. Και βλέπεις ότι υπάρχουν από τα ραδιόφωνα σχεδόν σε όλα αποχωρήσεις. Γράφουν παιδιά, φεύγουμε, γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, ανθρώπους που τους ξέρεις και έχεις μιλήσει και έχεις πει πέντε πράγματα, σου φαίνεται λίγο έτσι κάπως. Πού θα σε βρούμε την καινούργια σεζόν, Τάσο Κοτσάνη? Πού θα με βρεις την καινούργια σεζόν, σίγουρα στο safety car. Και προχωράμε. Τώρα πει και πέρα βλέπω. Να μιλήσουμε το σταθμό, έτσι, να τα λέμε. Πώς κάνουν στα κανάλια, ξέρεις. Δεν έχω μιλήσει ακόμα με το κανάλι. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις. Ναι, θα βρούμε μια καινοτόμα λύση. Η καινοτόμα, άμα θες, γιατί μπορεί και τόνο καινοτόμο. Θα πέσουν όλα στο τραπέζι και αναλόγως θα δούμε τι θα γίνει. Θα ξεδιπλώσουμε τα χαρτιά μας. Άστα να πάνε. Περίεργος μήνας, ναι. Είναι, πάντως είναι η αλήθεια είναι ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία τα ακούγαμε χρόνια και εντελώς, δηλαδή το κάνω τώρα εντελώς συντοματικά, επειδή πήγε η κουβέντα. Το κάναμε χρόνια έτσι, κουβέντα μεταξύ μας, διάφορα έτσι, δημοσιογράφη, ραδιοφωνική παραγωγή, τέλος πάντων, εδώ στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω και μας το είχαν πει, και τότε μας το είχε πει ο Γιώργος Ζαγόρας, ότι παιδιά, αν ξέρετε, λέει, ο Ολύμπερο είναι αρρώστια, λέει. Δηλαδή, αν θα μπεις δύσκολα είσαι, φεύγεις μετά. Αν θα έρθεις, δηλαδή, η οικογένεια είναι έτσι που σ' αρέσει το κλίμα. Το τώρα, τι είναι η οικογένεια εδώ είναι. Είναι... Ναι, είναι δηλαδή το κλίμα τέτοιο που ξέρεις είναι δύσκολο. Και δεν μας απασχολείται και είναι με τους άλλους. Λέμε πάντα βάση με εμάς. Ναι. Εντάξει, το τι υπάρχει μέσα σε ένα ενεργό σταθμό, σε μια οικογένεια, το τι λένε, δεν μας απασχολεί. Πάντα μιλάμε ούτε σε άλλους. Με εμάς. Εμείς κάνουμε εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Έτσι και σχεδόν από όλα τα ραδιόφωνα που έχουμε κάνει τις εκπομπές του αυτοκινήτου. Επειδή το αυτοκίνητο είναι. Ένα ξεχωριστό κομμάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τελείως ξεχωριστό. Ναι. Πραγματικά όντως. Και βλέπετε ότι εν αντιθέσει, ας πούμε, με την Αθήνα που μπορεί να έχει και 5-6 εκπομπές, 7-8. Εκπομπές, περιοδικά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί στην Αθήνα. Εδώ, ας πούμε, είμαστε πάρα πολύ λιγότεροι. Λιγότεροι και μονιασμένοι, μπορώ να το πω. Σε σύγκριση πάντα με εμάς, το ξανατονίζω. Ναι, εντάξει, κοίταξε, όταν είσαι και λίγα άτομα και έτσι δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάθεσαι να έχεις θέματα. Όταν δεν είσαι πολύ. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Άκου να σου πω, κοίταξε. Κάτσε, περίμενε, δεν ξέρεις καμιά φορά από πού θα σου έρθει. Όταν είναι πολύ. Έτσι, όταν είναι πολύ, δηλαδή και κάτι ας πούμε από εδώ από εκεί είναι. Λες τώρα μπορεί να έγινε, μπορεί να μην έγινε. Έτσι, είναι καμιά κατσαρκιά. Όταν είσαι λίγα άτομα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να κάτσεις να πεις, να κατηγορήσεις ή να κάνεις ή κάτι τίποτα, γιατί θα μαθαίνονται εύκολα. Μαθαίνονται. Κάποιοι δεν διαφορούν. Λέμε τώρα, εντάξει. Σου λέει τώρα μαθαίνεις και κάτι έγινε και σαγεύτηκα. Εντάξει. Λοιπόν. Πάντων. Πρωί είμαστε, 8 και 4. Καλημέρα στον Αποστόλη. Καλημέρα στον
Α, Γιάννης Αντωνόπουλος. Σόπα, ρε! Τι έγινε, Γιάννη Αντωνόπουλο, και καλά ότι ήσουν διακοπές και όλα αυτά και δεν μπορείς να δεις και ακόμα είναι διακοπές και σηκώθηκε πρωί-πρωί. Και ακόμα διακοπές είναι. Να, αυτά είναι. Και εσύ θα πας διακοπές, να, αυτά είναι. Φέτος ήταν λίγο, ναι, αυτό είναι φέτος. Εντάξει, Τάσο, είσαι γνωστός βουνίσκιος, δεν θες να πηγες διακοπές το καλοκαίρι. Γι' αυτό το χρώμα του δέρματός σου μένει άσπρο. Αυτό ακριβώς. Κατάλευκο. Θα μπορούσαμε να πάμε. Χειμώνα, καλοκαίρι. Και δεν έχει φέτος, έχουμε και προορισμό αυτοκίνητο, αλλά τέλος πάντων. Θα έρθει η ώρα του. Δεν πειράζει. Από του χρόνου θα πηγαίνεις όμως. Από του χρόνου θα πηγαίνεις διακοπές στην παραλία όπως όλοι. Έτσι όπως όλος ο κόσμος. Αναλόγως. Όχι αναλόγως. Αναλόγως. Δεν θα τους κάνεις όλους βουνίσκους επειδή είσαι εσύ. Καλημέρα, Κώστα Νικολακόπουλε. Γιατί όχι. Μια χαρά. Τέλος πάντων, όσοι επιθυμείτε. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, Χαλκιδική πάτε πρωί-πρωί. 2,87 και 3 οχτάρια. Πώς το λένε. 2,31-0, 2,87 και 3 οχτάρια, έτσι. Αν έχετε να μας πείτε τι αν στον δρόμο της Χαλκιδικής τι γίνεται. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να ενημερώσουμε το κοινό του Λίμπερο. Ναι, και να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, κάνε και μια εκπομπή αυτοκινήτου λίγο πιο ελεύθερη, ρε αδερφέ. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να θέλει ο κόσμος να θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, να πει καλημέρα, παιδιά, οδηγώ εκεί, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Είναι αυτό που κάνω εκπομπή, αλλά επιστρέφοντας, θα τα κάνουμε πηγαίνοντας. Εμείς θα κάνουμε το πηγαίνοντας. Έτσι, μπράβο. Έχουμε κάνει και επιστρέφοντας. Τι ήταν εκείνες εκπομπές. Τι ήταν εκείνες εκπομπές. Να ξέρεις τώρα ότι όλοι έχουν πάει για μπάνια. Έτσι, πραγματικά. Να έχουν πάει για μπάνια. Και απλά ρε παιδί μου, εσύ κάθεσαι, λιώνει στο στούντιο, κάτω στους 45 βαθμούς. Κοίτα, Βασιλάκη, καλά, περίμενε. Πριν έκλεισε το ρικοντήσιο, γιατί κρύωνες. Αυτό το είχα αφήσει από προχθές το απόγευμα εδώ πέρα. Αλλά έχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, είχε μια. Ναι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έλος πάντων. Μάλιστα. Από αυτοκίνητο, τι λέει. Εσύ θα μας πεις τι λέει, που οδηγεί στο νέο T-Roc. Το χιλιάρι με του 115 ύπους. Χιλιάρι με 115 ύπους, έτσι. Του πηγαίνει απίστευτα αυτός ο κινητήρας. Απίστευτα. Κοίταξε, δεν είναι βάρη. Καθόλου σε σχέση. Δεν είναι βάρη. Δεν είναι όπως τα παλιά τα. Και, καμιά φορά, επειδή ακούτε μικρούς κινητήρες με αρκετά άλογα, ας πούμε, τέλος πάντων. Το φοβάται ο κόσμος. Το φοβάται ο κόσμος, δηλαδή λέει ότι να και τόσο. Δεν είναι πλέον τα SUV αυτά που ξέρατε που ήταν 1800 κιλά και 2 τόνους. Ένα αυτό. Και είναι normal. Και... Εντάξει, ο κόσμος σου λέει. Έχει συνηθίσει το χιλιάρι με άλλη υποδύναμη, τελείως διαφορετική χαρακτήρα σαν αυτοκίνητο. Και τώρα πλέον οι εταιρείες έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ. Η τεχνολογία πριν ήταν πριν 20 χρόνια. Καμία σχέση με τον Ινή. Βλέπετε τώρα ο χιλιάρης το πηγαίνει σε ένα μάξι SUV, το πηγαίνει απίστευτα με 115 ύπους. Που χιλιάρι θα ήθελε πόσο, 60 κάτι ύπους πριν 20 χρόνια. Χιλιάρι παλιά ήταν μέχρι 60 άλογα. 55, 60, 65. Και ήρθαμε τώρα ένα έτη 101! Ένα Daihatsu σαρέ GTTI. Κώστα, να είχαμε ένα Daihatsu τώρα. Θες και Daihatsu. Μάλιστα. Πυραυλάκι ήταν εκείνο, ρε. Θες και Daihatsu. Μάλιστα. Αφού θες Daihatsu, Daihatsu. Χαλάσω χατήρι. Τέλος πάντων, έρχεται το T-Roc. Τα περισσότερα νέα θα τα ανεβάσουμε πάνω στο safetycar.gr. Έχουμε να ανεβάσουμε πάνω και το mini, το Clubman, το οποίο θα σου έρθει στα χέρια σου. Θα το οδηγήσεις, θα το απολαύσεις, πραγματικά θα το απολαύσεις. Είναι από τα μίνι που τα βλέπεις και άτερε τώρα. Και μπαίνεις μέσα και πραγματικά μπορεί να κάτσεις και σταυροπόδι πίσω. Ναι, πραγματικά έχει πάρα πολύ δυνατούς χώρους πίσω. Και λες το μίνι. Είχα μέχρι το προηγούμενο Σάββατο με, με τον Αντωνόπουλο εδώ και κοιτάζω πίσω. Τι γίνεται, διαλό. Κάτσε κιόλα να δεις. Τι έγινε. Εντάξει. Ναι, δεν κοιτάζει, κάτσε κιόλα. Άνετο, πάρα πολύ άνετο. Λοιπόν, και αυτές τις λεπτομέρειες θα δούμε στο safetycar.gr. Έχει ωραία πραγματάκια φέτος το καλοκαίρι. Πολλά νέα αυτοκίνητα, ειδικά βλέπω Hyundai με παρουσιάσεις. Αντεκόνα και i20, καινούριο το SUV της μη παρουσιάζει στην Πορτογαλία. Η Honda παρουσιάζει το νέο CR-V. Έχει. Από Σεπτέμβριο δηλαδή θα δούμε πολλά πραγματάκια εδώ στην χώρα μας να έρχονται σιγά σιγά. Έχουμε και την έκθεση αυτοκινήτου τον Νοέμβρη. Εντάξει. Χαλάρα. Σε καλή κατάσταση. Ναι. Τώρα τι λέει, τι θα κάνουμε. Τι θες να κάνουμε απ' όλα. Δηλαδή πρέπει να. Πώς θα γίνει τώρα. Καλοκαίρι είναι. Είπαμε λίγο πιο. Μην μπούμε κατευθείαν εκεί μέσα. Λίγο. Αυτό. Ο κόσμος πηγαίνει για μπάνια.
πηγαίνει η καμπάνια. Ναι. Άρασε ακούει το... αυτή τη στιγμή. Να παίξουμε και κάνα τραγουδάκι. Αχ, αχ, θέλει τραγουδάκι. Μάλιστα. Να ακούσουμε και κάναν άνθρωπο. Να μας πει τι γίνεται στην κίνηση. Μάλιστα. Τέσσερα τραγουδάκια και άνθρωπο. Τα ξέρεις σήμερα. Ναι, δηλαδή Χαλκιδική πάει ο κόσμος. Να μας πει τι γίνεται. Να δώσουμε καμιά γραμμούλα. Πριν δεν δώσαμε. Το 287 και 3 οχτάρια. Ναι, ρε φίλε. Πραγματικά έτσι δεν θα θέλαμε να ακούσουμε τι γίνεται. Άμα κάποιος, αλλά όχι ο οδηγός έτσι, ο συνοδηγός σας πάρει τηλέφωνο. Εννοείται. Με ανοιχτή ακρόαση. Να ακούνε όλοι. Να πούμε καμιά ιστορία. Δεν βγαίνει το καλοκαίρι αλλιώς, Τάσο. Βρε βγαίνει, βρε βγαίνει. Για σένα που είσαι Βουνίσιος. Δεν μου το Βουνίσιο φαγώ. Είσαι Βουνίσιος, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, εγώ αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαι σε μια παραλία, κατάλαβες. Ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Πάλι καλά που έστειλες μήνυμα, ρε φίλε. Πραγματικά. Τι κάνουμε, κανένα χορηγό θα πούμε. Πήγε και. Α! Έτσι, Τάσο. Έτσι, μόνο πάλι να. Καλά πως έστειλε μήνυμα. Πάλι καλά πως έστειλε μήνυμα. Αρζόν, μπερδε. Δεν έστειλε μήνυμα γιατί χορηγεί έτσι. Έστειλε και την καλημέρα πάντω. Εντάξει, γιατί ούτως ή άλλως ήταν μεγάλος ακροατής. Σε κουμπί σε ήθηκα. Σου λέει, παιδιά, αφού λέει ακούω που ακούω. Και ακόμα και την ώρα που τοποθετούμε τα υπέροχά μας κάγκελα. Ναι, ρε. Ακούμε που ακούμε. Λίμπερο 107,4 και safety car. Γιατί κάγκελα παντού. Ωραία. Τα σερί θα το πάμε. Λες. Θα το κλείσει να ακούσουμε καμιά μουσική. Ρε. Πάμε σερί. Καλημέρα. Περίμενε, Καλημέρα στην. Στην Πολίνα. Στην Πολίνα. Φίλοι μας η Πολίνα. Έχουμε να τη δούμε πόσο καιρό. Συγκεκριμένη. Να είναι καλά. Στον Αστέριο. Στον Κώστα. Στην Όλγα. Στον Οδυσσέα. Το Οδυσσέας όπου. Ρε φίλε. Άμα έχεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι ρε παιδί μου συνεργάτες. Μιλάμε ναι, για τον Οδυσσέα. Ναι. Και του ζήτησα. Θέλω προσφορά το T-Rock. Βγάλει μια προσφορά. Τι παίζει με χρηματοδότηση. Ρε, το ερωτεύτηκες να το πάρεις. Εγώ ο κόσμος. Ρε. Α, μπαίνει, ναι. Όχι, πώς να το πάρεις. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Μπράβο τους. Εντάξει, προσφορά σου κάνανε αυτά. Καταρχήν είναι. Δεν σου κάνανε δωρεάν. Πολύ σαν αυτοκίνητο στην εξωτερική εμφάνιση πάρα πολύ ωραίο το T-Rock. Ναι. Οπότε τραβάει δηλαδή τα βλέμματα του T-Rock σαν SUV. Αν μπει και το οδηγήσει, είναι ο ανταγωνιστή του από την άλλη πλευρά, το Karoq. Είσαι λίγο. Είσαι βάρκα σε γυαλό. Είσαι βάρκα σε γυαλό. Αλλά η ποιότητα Volkswagen, εντάξει, είπαμε τέλος. Πάντως για αυτό που λέγαμε, γιατί πολύ φοβάστε το βάρος, έτσι, δεν έχει γίνει κάτι. Προσέξτε λίγο, δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητα, είναι αυτά τα αυτοκίνητα τα καινούργια, τα SUV, τα οποία απλά, φανταστείτε, normal, απλά έχουν σηκωθεί. Δηλαδή το βάρος συνεχίζει να είναι όπως ήταν παλιά ένα hatchback ή ένα τετράθυρο, ένα πεντάθυρο, αυτά. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Εντάξει, μπορούμε λίγο να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Σε άντε να μια ανάσα, μια ανάσα να πάρω. Okay. Να πούμε και λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Έτσι, γιατί η μέρα είναι δύσκολη. Θα θέλουμε τη συμμετοχή σας, το ξέρετε. Και όχι μόνο όταν έχουμε δώρα, Τάσο Κοτσάνη, που γίνεται κλάμα που λες. Να κάνουμε κανένα δώρο προκαταβολικό για το Σεπτέμβριο, ξέρεις. Να πούμε, μέσω μηνυμάτων γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, αποστολή του μηνύματος στο 54-526 με 1,24 το μήνυμα. Έτσι. Με το ΦΠΑ. Κάνα έτσι. ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, μέσω του Facebook, στην ομάδα μας, Safety Car, και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτή η ομάδα ολοένα και μεγαλώνει. Έχουμε πάνω από 4.000 μέλη πλέον, 4.300 μέλη και συνέχεια μπαίνουν και νέα μέλη στην ομάδα. Μπαίνετε, έτσι γίνεστε μέλη της ομάδας Safety Car και μπορούμε να τα λέμε μέσα από εκεί, να στέλνετε τις καλημέρες σας, να στέλνετε τις ερωτήσεις σας για το αυτοκίνητο και ό,τι χρειάζεστε. Γινώστε μέλη και τα λέμε όλη την εβδομάδα από εκεί. Και φυσικά, επειδή θα πάμε τώρα ούτως ή άλλως σε διάλειμμα, θα μετά το διάλειμμα, όσοι
έτσι επιθυμούν να πάρουν να πούν μια καλημέρα, να πούμε έτσι καμιά. Να κάνουμε κανένα. Έτσι για το αυτοκίνητο κάτι να πούμε. Τι γίνεται με το εγκίνηση για το δρόμο της Χαλκιδικής. Εδώ θα είμαστε στο 2310287 και 3 οχτάρια, έτσι. Να τα πούμε, γιατί όχι και στον αέρα. Από τις λίγες εκπομπές. Ναι. Εκμεταλλευτείτε το. Ο Τάσος Κοτσάς δεν με αφήνει να βγάζω γραμμές. Με το ζόρι. Αυτά. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, κομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107,4. Τάσος Κοτσάνης, Μανώσης Αναγνωστόπουλος, Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία. Με Μάνο Αναγνωστόπουλο με τα ακουστικά του, στην ακούτη μουσικούλα. Γιατί, εντάξει ρε παιδί μου, είναι σε mood καλοκαιρινό. Είναι. Εγώ είμαι επαγγελματίας, ρε φίλε. Θέλω να ακούω. Με ακουστικά θα είμαι. Ναι, 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 με ακουστικά θα είσαι. Εντάξει. Χαλάσου. Α, έτσι. Έτσι. Χαλάσου κοχατήρι. Έτσι. Είσαι ο μεγάλος. Δηλαδή, ότι... μεγάλος εδώ και πρέπει να σεβόμαστε τους μεγάλους. Με ακουστικά και έτσι. Έτσι. Εντάξει. Ξέρεις, δεν συμφέρει, θα έρθει η ώρα σου. Όπα, ναι. Αυτό. Έχει. Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. 4 χρόνια στην Οξφόρδη. Έτσι. Οι γονείς μου δώσαν κάτι λίγο παραπάνω, κάτι παραπάνω. Αλλά δεν πήγε άδικα, να ξέρεις. Είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Ότι ετοιμολογία, δεν πήγε άδικο, ετοιμολογία 4 χρόνια. Δεν το συζητάμε. Να τα λέμε όλα. Ξέρεις, να μπορείς. Το ξέρω. Να απαντάς γρήγορα. Έτσι. Και αν μπορείς για την κειμενική. Α, μπράβο. Δηλαδή τώρα έχω μια κάμερα. Βγάζεις. Θα το βγάλω. Τι να κάνω. Δηλαδή, τι να κάνω. Αφού σ' ακούω, μικροφωνίζεις. Για Χαλκιδική, τι έγινε. Εντάξει, έτσι. Ούτε καλημέρα, ούτε τίποτα. Έτσι. Να πάρει να μας πει το δρόμο. Ωραία, μα έχουμε όμως κάνα. Samsung S7 Galaxy και τέτοια. Έχουμε έξω τα τηλέφωνα που λες. Τα τηλέφωνα μας εδώ. 9 φωτάκια το ένα, 9 το άλλο. Δίνουμε το σήμα, βγαίνουμε έξω. 18 γραμμές. Για τα Galaxy. Ένας δεν παίρνει να ενημερώσει. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε εμείς τις κάμερες. Συνδέσουμε τις κάμερες της αστυνομίας εδώ με το δρόμο της Χαλκιδικής, τη λέει η κίνηση και όλα αυτά. Κάνε μια σύνδεση, τη μεγάλη hacker της εκπομπής Safety Car. Έτσι, ναι, τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Μάλιστα. Θες να κάνουμε ένα ανάλαφρο θεματάκι. Άντε, να ξεκινήσουμε από τα ανάλαφρα και να πάμε λίγο μετά στα πιο. Σε κάποια πραγματάκια που έρχονται. Γιατί. Φλάκα καλά στο... στη χώρα μας τα πράγματα που συμβαίνουν με το χώρο του αυτοκινήτου, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά. Σημαντικά να πούμε την αλήθεια. Μας ενδιαφέρει και μας επηρεάζουν τα πράγματα που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος. Με την αγαπημένη μας χώρα, την Γερμανία. Αν μπορείς να κάνεις με επιτυχία τον Νίκο Ξανθόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Το όνομά σου? Σταύρος είμαι. Γεια σου, Σταύρο. Τι κάνετε, είστε καλά? Όλα καλά, εσύ? Μπράβο. Πού σε βρίσκω? Εγώ, παιδιά, είμαι μέσα στην πόλη ακόμα, δεν έχει τίποτα. Μετά θα βγω έξω, μετά όταν τελειώσετε. Α, όταν τελειώσουμε θα φύγεις για Χαλκιδική μεριά? Ναι, για προς τα έξω, ναι. Κατάλαβα. Τι λέει εκεί πέρα, η πόλη εντάξει ακόμα, έτσι, νωρίς. Η πόλη ακόμα είναι εκτός από εκεί που έχει λαϊκές. Α, εκεί στην Εγνατία επάνω που είναι λίγο. Μπράβο, στη Μακεδονία. Α, μπράβο, εκεί στη Μακεδονία, εκεί γίνεται λίγο χάμος. Και χθες εκεί πέρα, πάλι εκεί το μεσημέρι, κατά τις 2.30 περνούσα από εκεί. Είχε μια ουρά για να φύγει ο κόσμος. Της Παρασκευής. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, είναι όλοι σκασμένοι. Κλείνουν τα μαγαζιά. Μπορεί και μερικοί να μην ανοίγουν από γεύμα ή Σάββατο και σου λέει πάμε φύγουμε. Πολύ πιθανό. Πολύ ο κόσμος είναι σκασμένος. Έτσι. Εσύ τώρα γυρίζεις, έτσι, γύρω-γύρω δρομολόγια. Γύρω-γύρω όλοι, μπράβο. Α, μπράβο. Με τι αυτοκίνητο είπαμε? Ένα Citroën Jumper. Citroën Jumper. Καλό το Citroën Jumper? Πολύ καλό. Πολύ καλό. Για τη δουλειά που είναι, είναι πολύ καλό. Ωραία, μια χαρά. Έτσι άνετα να είσαι. Ναι. Άνετος οδηγός να είναι. Όλα τα comfort μέσα, εντάξει μας. Εντάξει, πλέον τα καινούργια, τουλάχιστον τα της τελευταίας, ας πούμε, δεκαετίας μπορούμε να πούμε, πλέον τα επαγγελματικά γίνανε άνετα για τον οδηγό. Ναι, με τα αρκοντήσια, με τους αερόσακους, με όλα. Με τα πάντα. Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Εντάξει, φίλε Σταύρο. Αυτά, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είδες, τι ήταν. Ήταν και καλά, λίγο παράπονο εκφράσεις. Μια καλημέρα. Εδώ, λίγο, έτσι, λίγο μια καλημέρα. Και αυτή ας πέσει κάτω, ρε παιδιά. Δηλαδή, έτσι, για... Αλλά αυτό θέλαμε είναι λίγο ενημέρωση για Χαλκιδική δρόμο. Να δούμε και τι γίνεται.
Γιατί τα πράγματα ζορίζουν. Έχει αρχίσει να έχει πολύ κίνηση. Να πάνε για μπάνιο, ναι, εννοείται. Να προλάβουν. Έχει αρχίσει να έχει πάρα πολύ κίνηση, Τάσο. Λογικό είναι. Έχει ένα μήνα, έχουμε τροπικό κλίμα. Το βρέχει κάθε μέρα και μιλάμε τι γινόταν με τις βροχές. Ο καιρός έχει αλλάξει. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει να πηγαίνει το καλοκαίρι για μπάνιο. Από τον Ιούνιο. Ναι, και αυτό και που το, δεν το χάλασε έχουμε... όλο. Το έκανε τώρα το πρόγραμμα άνω που κάτω. Δεν έχει κάνει Ιούνιο μπάνια. Αρχίζει και σου βγαίνει τον Ιούλιο όλοι μαζί τώρα. Ναι. Και είναι και τα παράπονα. Κάπου λίγο που να ξεσκάσει να βγει. Ας πω τώρα. Περίμενε. Δηλαδή. Είμαστε. Άκου τώρα να δει σκηνικό τώρα. Δηλαδή είμαστε παρέα τώρα. Μεγάλη. Και κάνει ρε φίλε άλλη παράπονα. Ναι. Τον άντρα τη. Τον έχει ξεφυτιλήσει που λέει και μια μεγάλη παρουσιάστρια τη εκπομπή. Τον έχει ξεφυτιλήσει πραγματικά. Ότι δεν την πήγε για μπάνια. Και λέει, και να, και όχι Ιούλιος πήγε, και για μπάνια δεν με πήγες, και το ένα δεν με πήγες, και το άλλο δεν με πήγες. Και γυρίζει ο άλλος, όλη παρέα, λέει, φτάνει, λέει, τον άνθρωπο, λέει, αφού λέει Λονδίνο ήμασταν, λέει, 1,5 μήνα, λέει, δεν το πήρες χαμπάρι εσύ. Γύρω-γύρω έβρεχε, λέει, στο σπίτι σου, λέει, για κάδα είχε. Ναι. Όλη Θεσσαλονίκη, λέει, μουσκεμα ήτανε. Πού να σε πάει για μπάνιο ο άνθρωπος, λέει, και το λες και το λες. Αυτό. Κάλαβες. Γκρίνια. Τώρα βουρ. Σάββατο Κυριακή μπάνιο. Να γίνουν όλα. Ρε, ο κόσμος είναι σκασμένο. Θέλω να πένα για μπάνιο, ρε. Λίγο να ρεμίσει, ρε. Ναι. Εν τω μεταξύ το... και να... το μπάνιο δεν είναι φθηνό, έτσι. Λίγο... Πλέον. Εντάξει. Δεν όπως παλιά. Δεν όπως παλιά το μπάνιο. Να κάνει λίγο ψαρμόλυτρο. Λίγο να πλατσουρίσει. Κάτι να κάνει. Να πάει το παιδάκι το οποίο έχει σκάσει μέσα στο σπίτι ένα μήνα. Φαντάζεσαι τώρα να ρίξει το παιδάκι τώρα 5-6 χρονών και να μην μπορεί να το πας για μπάνιο. Το έχουν κλείσει τα σχολεία. Ναι. Εντάξει. Κακά τα ψέματα τώρα. Και ξέρεις τι γίνεται, να πάρεις το παιδάκι να το πας για μπάνιο. Με όλα τα συνεργά. Πρέπει να φορτώνεις κανένα δύο ώρες αυτοκίνητο συνεργά. Έτσι, τραπέζια, καρέκλες, ομπρέλες, βαδάκια, τις σακούλες μεγάλες εκεί πέρα, τις τσάντες, όλα αυτά. Ένα προπαγκάζ γεμάτο για να πας να κάνεις το πρωί ένα μπάνιο, γυρίσεις το. Πόσα να αντέξει αυτός ο καημένος ο άντρας. Πόσα. Γιατί ο άντρας τραβάει αυτά, έτσι να ξέρεις. Εντάξει, θα μου πεις, η γυναίκα τραβάει μετά τα της παραλίας. Έτσι. Μ' αρέσει που το έχεις χωρίσει, δεν τραβάει αυτά. Ναι, τραβάει αλλά... Πώς. Θα μου πεις, υπάρχει και η λύση, ας πούμε, του μπιτσόμπαρου. Βέβαια, εντάξει, ας σου πω κάτι. Δεν μπορώ. Πρέπει να πω την κακία μου. Δεν μπορώ. Άντε. Πραγματικά. Άντε, πες την κακία σου. Θέλω να πω, να εκφράσω ένα μικρό παράπονο. Υπάρχουν κάποια μέρη εδώ κοντά. Κάποια μέρη. Ναι. Στα οποία, ρε παιδί μου, έχουν γίνει πολλά μπιτσόμπαρα, ας πούμε, έτσι. Όταν ήμασταν παιδιά, να πω, δηλαδή παιδιά, άστο, όταν γίναμε, ας πούμε, 18, είχαμε τα δικά μας τα αυτοκίνητα και πηγαίναμε για τις παραλίες και όλα αυτά. Σε αυτά τα μέρη, λοιπόν, όχι δεν τα ξέραμε, ξέραμε απλά ότι πρέπει να προσπεράσουμε αυτά τα μέρη για να πάμε σε σούπερ παραλίες αλλού. Θα λέω όσο πιο μπορώ διακριτικά. Τα έχει φέρει λοιπόν έτσι ο καιρός και τα έχει φέρει έτσι λοιπόν η όλη κατάσταση στην Ελλάδα που γίνανε, ας πούμε, εκμεταλλευτήκανε μέχρι και αυτά τα μέρη τα οποία είναι έτσι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Λογικό δεν είναι. Και είναι λογικό. Έτσι, μπράβο. Αν δεν πήγαινε εσύ, πρόβλημά σου. Άρα ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να πάω. Πώς και δεν έχω πάει εγώ και δεν θα πάω. Θα συνεχίσω να μην πηγαίνω. Ναι. Έτσι. Να πηγαίνει ο άλλος. Σε μέρος τι να σου πω, που έλεγες ότι ρε παιδί, δεν μπαίνω ρε παιδί στη θάλασσα εκεί, δεν μπαίνω στη θάλασσα εκεί. Εσύ. Ναι, εγώ δεν μπαίνω στη θάλασσα εκεί, δηλαδή και δεν είμαι ούτε μικροφοβικός, ούτε αρρωστοφοβικός, ούτε τίποτα. Αλλά δεν πάω, το θεωρώ. Και να σου λέει, έχετε λέει κάνει κράτηση στον πιτσόμπαρο και έχετε κάνει λέει κράτηση. Τι λες ρε φίλε. Είναι τι λες βρε σημείο προσπέρασης. Για σένα. Τι λες. Ποια κράτηση ρε φίλε. Ρε φίλε. Στον καρά θα πάω. Να κάνω κράτηση. Έτσι είναι. Και να σου σερβίρει. Όπα, περίμενε. Τον Φρέντο Καπουτσίνο 5 ευρώ χωρίς νερό.
ή να σου χρεώνει την ομπρέλα και τις ξαπλώστρες. Θα μου πεις. Θα δουλέψουνε 4 μήνες. Δεν σε φταίω εγώ ρε φίλε άμα εσύ πήγες και έδωσε ένα υπέρογκο ποσό για να πάρεις το μέρος και πρέπει να το βγάλω εγώ αυτό το ποσό που έδωσες σε 4-5 καφέδες. Περίμενε Βασιλάκη. Καλημέρα. Παιδιά, δεν ήθελα να βγω live πάνω. Ήθελα να μιλήσω εκτός αέρα. Πάρε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, παίρνει τηλεφωνάκι στο διάλειμμα. Εντάξει. Εντάξει, έγινε, να σκάλα. Εντάξει, ο Τέλης συμβαίνουν και αυτά. Μη στεναχωρήσεις. Λοιπόν, εντάξει, εκτός αέρα. Εσείς πάντως αν θέλετε έτσι να μπείτε στην παρέα μας εδώ και να πείτε την καλημέρα σας και να μας πείτε τι γίνεται στην κίνηση, 2-31-0-287-888, έτσι, μπορείτε να μας πέρατε να λέτε την καλημέρα σας και σου λέω. Δεν ξαναπατάς εκεί. Βρε, εγώ δεν πατάω τους ή άλλους. Άσε σένα ρε σαν άνω. Ξέρεις τι γίνεται. Απλά. Πέφτει ας πούμε στην ανάγκη ο άλλος να πάει, που είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά. Έχει το παιδί, τα παιδιά έχει τη γυναίκα, ας πούμε, ξέρω που θέλουν να κάνουν ένα μπάνιο και λέει τώρα να μην τρέχουμε, πάμε. Ναι. Ή ας πούμε κάποια παιδιά που μπορεί να πάρουν κάποια πούλμα, κάποιο λεωφορείο, κάτι τέτοιο ας πούμε. Ναι. Και να πάνε επειδή δεν έχουν αυτοκίνητο και αυτά. Αλλά παιδιά δηλαδή, κάπου ήμαρτον. Και τι ήμαρτον. Έτσι, κεφάλι. Κάπου ήμαρτον. Κατεβαίνεις. Να σου πω κάτι και εσύ, αν είσαι κατεβήκαμε πέρσι Καλαμίτσι. Κατεβήκαμε πέρσι Καλαμίτσι. Καμία σχέση τώρα, μη συγκρίνει τώρα τι είναι. Ναι, καλά. Και σου λέει ο άλλος, δηλαδή σε μέρος το οποίο πηγαίναμε, ας πούμε, και πηγαίναμε, ας πούμε, πέρσι, και σου λέει 20 ευρώ μια ομπρέλα και 2 ξαπλώστρες. Έτσι. 20 ευρώ. Αέρα. Φιλική τιμή, νίκιαση. Και τότε, φίλε, πού είμαι, αγνώ. Στο Super Paradise είμαι. 20 ευρώ. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν θα πληρώσει 20 ευρώ, θα πληρώσει 220 ευρώ, δεν πειράζει. Αλλά... Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πάρε το κοσάρικο στο κεφάλι. Ναι, δεν καταλαβαίνω όμως ότι διώχνουν τον κόσμο. Έτσι, και έχει και άλλα μέρη. Τι να κάνουμε, δεν τώρα άμα ο κόσμος. Γεμάτη τη Χαλκιδική. Έχει γεμάτη τη Χαλκιδική γιατί. Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Γι' αυτό είναι γεμάτη. Και δεν είναι μόνο αυτός ο κόσμος ο δικός μας. Είναι και κόσμος που έρχεται από τα Σκόπια. Μην με κοιτάζεις, δεν πρόκειται ποτέ να το πω. Ποτέ να το πω. Πρέπει να το συνηθίσεις. Ποτέ να το πω. Αυτό θα συνηθίσεις να τα πεις αλλού. Σε μένα δεν θα τα λες. Εσύ εδώ είσαι νότιος. Να παίξεις κι εσύ στο νότιο όμιλο. Αυτό από μένα δεν θα τα ακούσεις ποτέ. Λοιπόν, γεια σου ρε νότιο. Άσε με γύρισε και το μυαλό ένας χθες που δεν ήταν από εδώ. Τέλος πάντων. Ήταν από κάτω από τα Βλάκη. Ναι, εντάξει. Και μου λέει, έλα, το λέω ρε εσύ το λέω. Αν έρθουνε. Πολύ Θεσσαλονίκη ακούστηκε αυτό, Πάρα πολύ, ναι, ναι. Του λέω λοιπόν ότι άμα ερχόντουσαν τίποτα εκεί από την Ιταλία, γιατί ήταν Πελοπόννησο προς Ιταλία μεριά. Γιατί όταν ερχόντουσαν τίποτα Ιταλία και λέγανε εδώ αυτό θα το κάνουμε το κομμάτι λίγο ανατολική Πελοπόννησο, ας πούμε. Εσύ ήσασταν μια χαρά όμως, έτσι. Άλλο Ιταλία, ρε φίλε, κάτσε μου σε λεπτάκι. Με συγκρίνει τώρα. Να είσαι προάστιο τη Ιταλία, ναι, έτσι. Δηλαδή. Τώρα Ιταλία τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ιταλία. Από φορολόγηση στα ιταλικά προϊόντα, ιδίως στα αυτοκίνητα. Χα, είδες. Τα πουλάς όλα, ρε κοτσάνι. Τα πουλάς όλα, ρε κοτσάνι. Δηλαδή. Άμα σε πούνε, γίνει παροικία εδώ και θα παίρνει. Τι να παίρνει. Τι να πάρει. Και τι να πάρει. Τώρα πει Ιταλία, δεν στείλει με τον Ρονάλντο. Πω πανικό γίνεται με τη μεταγραφή. Και με τον Ανιέλη στη Φιάτ. Πήγε τελικά. Έχουν δει και εργαζόμενοι. Πήγε τελικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έκλεισε εκεί. Ναι, ναι, εκεί. Τελειώσαμε. Ο Μάτζουκιτς δεν έπαιζε εκεί. Τώρα... Περίμενε. Ναι, δεν συγκρίνεις τώρα ο Μάτζουκιτς. Όχι, αλλά... δεν είναι. Τώρα με πήγες κάπου όχι, που άσχετο δεν τελείως. Τώρα δεν κάνει να λέμε τέτοια πράγματα. Ασχοληθήκαμε για την Φιάτ. Εντάξει, ναι. Και λοιπόν, επειδή... Αντιδράσαν όμως τις Φιάτ. Δεν θα αντιδράσουν, ρε φίλε. Εννοείται, δηλαδή. Τόσο καιρό μας έχει έτσι στο λαιμό. Δώστε κάτι παραπάνω. Και σου λέει, όχι, θα τα δώσουμε εκεί. Και λέει μοιράζεται σε αυξήσεις ρε παιδιά. Ναι. Γι' αυτό οι Ιταλοί μοιάζουν. Μοιάζουν πώς το λένε παιδί μου. Δηλαδή ντάλε κουάλε. Όχι, να φάτσω να ράτσαλε. Επιχειρηματίες. Μην τα μπερδευούν, να φάτσω να ράτσαλε. Έτσι, Έλληνας επιχειρηματίας. Έτσι που λέει, να μοιράσω καμιά αύξηση δεν έχω. Εντάξει, τώρα, αλλά άμα θέλω ας πούμε να... Όλα λόγω γιατί της κρίσης. Μπάρτι μου τα κάνω όλα. Όλα λόγω της κρίσης. Ναι. Φταίει, αλλά έχουμε βρει
πάρα πολύ το χάπι, τη δικαιολογία της κρίσης. Νομίζεις. Όπως πήγε. Και εσύ λέω, είναι επιχειρηματής και πήγες και έκανες αυτό το πράγμα στο συγκεκριμένο μέρος και εσύ θα βάζεις 10 ευρώ, καφέ, μπορεί να βάζεις και 10 ευρώ την ξεπλώστρα. Και εσύ θα το έκανες, Μάνο. Μην κοιτάς μόνο. Και εσύ θα το έκανες και εγώ θα το έκανα. Τώρα θα σου έλεγα μια ιστορία. Θα σου έλεγα μια ιστορία, αλλά επειδή δεν θέλω να τους πάρει όλους η μπάλα. Έτσι, μιλώντας με έναν πάρα πολύ έτσι, έναν καλό φίλο, ας πούμε, ο οποίος είναι και γνωστός, ας πούμε, επιχειρηματίας, έτυχε και, και βρεθήκαμε, ας πούμε, και μιλήσαμε, μου είπε κάποια πράγματα για όλα αυτά με την άνθηση των καφέ στη Θεσσαλονίκη, με την άνθηση των μπιτσόμπαρων στη Θεσσαλονίκη, με ό,τι έχει να κάνει, τέλος πάντων, με τη διασκέδαση και πόσοι φίλοι του οι οποίοι είχαν βιοτεχνίες ή εργοστάσια ή όλα αυτά τα κλείσανε εκεί από την κρίση, αλλά επειδή πρέπει να είναι αφεντικά, κάνανε, όλοι κάνανε τέτοιο και ξέρω εγώ. Έτσι, αυτά, μέχρι εκεί. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Ναι, δεν σου λέω όμως το σκεπτικό και όλα αυτά, γιατί θα έχουμε θέματα. Άστο. Τι σκεπτικό, ρε φίλε. Το σκεπτικό. Άμα δεν υπάρχει δουλειά σε έναν κλάδο και βλέπεις ότι ανθίζει κάποιος άλλος, ναι. Άμα έχεις το χρήμα θα πάει να ανοίξεις και εσύ. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Αν έχεις τα λεφτά. Ναι. Αυτό, ανθίζει. Ναι. Φαγητό, καφέ. Αυτό, η άνθηση. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο να υπάρχει και να γίνεται. Τέλος πάντων τώρα, θα μου πεις τι θα γίνει. Λίγο παιδιά, αυτό έτσι να το προσέξετε εκεί πέρα. Ξαναγυρίζουμε τη Φρυγανιά. Αυτό λίγο να την προσέξετε λίγο που έρχεται ο άλλος εκεί και φέρει και δύο παιδιά και τον το χρεώνεται, ας πούμε, ένα πενιντάρικο για να καθίσει. Θα μου πεις, μην πας κι εσύ. Έτσι. Μην πας κι εσύ, ρε φίλε. Πόσο απλά. Μην πας. Μην πας. Πάρ' την ομπρέλα και αλλά αυτό, λέει, έχετε κάνει κράτηση. Πού θα πάω, ρε φίλε. Πού θα πάω, πες μου. Έχετε κάνει κράτηση. Έπρεπε να πεις συγγνώμη που δεν πήρα το τηλέφωνο να κάνω μια κράτηση. Δώσ' μου το τηλέφωνο, παίρνω την επόμενη φορά να κάνω κράτηση. Κατάλαβες, Σωτήρη, τι γίνεται. Εντάξει, ρε παιδί, τώρα ο Κοτσάνης τώρα δεν νιώθει. Γιατί, ας πούμε, τελευταία φορά που πήγε στον Πιτσόπαρο, έρχεται ο Πιτσιρικάς, το λέει, έχετε κάνει κράτηση. Και εκεί που το λέει ο Πιτσιρικάς, μπα, μια σφαλιάρα που λέει στον Πιτσιρικά από πίσω, βγαίνει το αφεντικό, λέει, κύριε Κοτσάνη, συγγνώμη, λέει, για τη συμπεριφορά, λέει, του ίδιου. Λέει, αν τον προσέχει τον κύριο Κοτσάνη, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, του Λίμπερο 104 και όλα αυτά. Ελάτε να σας βάλω πρώτη μούρη και αυτά. Και έτσι, γι' αυτό κατάλαβες. Πάμε και διάλειμμα, επανερχόμαστε. Έτσι. Εδώ είμαστε, λοιπόν, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Με τον Τάσο, τον Κοτσάνη, τον Μέγιστο, τον Μάνο Αγνωστόπουλο και Σωτήρη Δασκαλάκης πίσω από την κονσόλα με τα μαγικά. Να δώσουμε έτσι την καλημέρα μας στον φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Νικολακόπουλο από τον XFM Exxon Wheels 10-12 μετά από εμάς. Άστο, δεν θα το πούμε από τώρα. Θα το πούμε όταν θα τα σιγουρέψουμε τα πράγματα, Κώστα. Για την επόμενη σεζόν, αλλά το επόμενο Σάββατο λέμε να κάνουμε ένα διάβολο που λες, Τάσο. Ναι, για πες. Θα ξεκινήσει και ο Κώστας πιο νωρίς. Δηλαδή. Δηλαδή, ταυτόχρονα Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα ακούγονται δύο εκπομπές ταυτόχρονα. Θα παντρέψουμε λίγο τις εκπομπές. Οι safety car θα βρούνε τον Exxon Wheels. Μάλιστα. Είναι κακή. Έτσι. Και θα γίνει, κάνουμε λίγο, θα διευρύνουμε τους ορίζοντες, αδερφέ. Γιατί με κοιτάεις έτσι παράξενα. Δεν κοιτάω παράξενα. Είναι, ναι, θα τεχνική, τέτοια, το ένα το άλλο, τα πάντα όλα, κομπλέ, να ξέρεις. Το κρύζεις και ναι, εμείς δεν μας ανοίγουμε τους καλύτερους. Ναι, από κάτω από Αθήνα. Έχουν και αυτοί τους καλύτερους. Έχουμε πάρει τον αφρό. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πούμε λίγο τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24. Μέσω Facebook στην ομάδα Safety Car μπαίνετε, γίνεστε μέλη, αν δεν είστε ήδη μέλη. Έτσι, και μπορείτε να κάνετε και άλλους μέλη, να τους προτείνετε για μέλη. Και σας υπόσχομαστε πραγματικά ότι όταν θα γίνουμε 100.000 θα πάμε για... θα δώσουμε υποψηφιότητα κι εμείς, θα κατέβουμε. Έτσι να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα, όπως όλοι.
Ένα ακόμα. Ναι. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα ακόμα, ρε παιδί, να το δούμε, ξέρω εγώ, κατά. Θα το λέμε κατά εμείς. Γιατί θα είμαστε κατά όλων, έτσι, αλλά παράλληλα θα είναι και η σημασία του κατά όταν λέμε με τελίτσες, έτσι. Κόμμα αγαπάω το αυτοκίνητο, κατά. Και θα είμαστε κατά όλων και θα αγαπάμε και το αυτοκίνητο. Είδες πόσο απλό είναι. Τώρα το σκέφτηκες. Ναι. Ναι, εντάξει. Ωραία. Έτσι είναι, τάσου, αυτή είναι η διαφορά. Τα 4 χρόνια στην Οξφόρδη δημολογία, έτσι πάει. Μπαμ, μπαμ, σκέφτεσαι, του λες. Δεν έχει σημασία. Ένα και ένα, πες τρία. Κάνε το λάθος. Αρκεί να απαντήσεις γρήγορα. Μετά θα το μάθεις. Θα απαντάς σωστά. Γρήγορα, Τάσο. Γρήγορα, Τάσο. Πες το επόμενο θέμα, Τάσο. Άστο, Τάσο. Το έχουμε. Θες να πούμε αυτό. Τι θες να πούμε. Για τις συμφωνίες. Τι να τις κάνουμε συμφωνίες. Εδώ. Θα πούμε ένα άλλα θεματάκια. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Safety car, λοιπόν. Μπαίνετε μέσα, γίνετε μέλη στο Facebook και μας στέλνετε από εκεί πέρα τα μηνύματά σας. Ερωτήσεις όλα αυτά. Επίσης, για εσάς που ταξιδεύετε στη Χαλκιδική και όχι μόνο, μπορείτε να ταξιδεύουμε και προς τις εξωτικές παραλίες της Κατερίνης. Λοιπόν, 2-31-0-287-888 μπορείτε να μας παίρνετε για καλημέρα. Έτσι, δεν έχει δωράκια σήμερα. Αν και πίασα, η αλήθεια είναι, μπας και πάρουμε κανένα 2-3 τηλέφωνα ακόμα, βγάλουμε το καλοκαίρι. Μου λέει, μόνο όλοι το μαγαζίλι δεν σας έχω δώσει ακόμα. Από Σεπτέμβριο. Μαζί με τα ξενοδοχεία. Πίεσες. Πίεσα, εντάξει, τώρα ξέρεις, άμα γίνομαι πιεστικός, μετά, άμα δω ότι δεν προχωράει το της πίεσης, αρχίζω μετά, ρε παιδί μου, ξανθοπουλίζω, λίγο Βασιλάκης Καΐλας. Σας παρακαλώ, κύριε. Δώστε μου ένα τηλέφωνο να κάνω κλήρωση. Και όλα αυτά, αρχίζω, ξέρεις, το στούντιο το κατέστρεψε ο αέρας. Δεν έχω ραδιοφωνική στέγη, δώστε μου ένα τηλέφωνο να κάνω εκπομπή και αυτά. Αυτά που ακούμε. Εντάξει. Πάμε στον άλλο φορτο θέμα. Πάμε στον άλλο φορτο θέμα, έτσι. 2-31-0-287-888, όποιος θέλει, από το δρόμο της Χαλκιδικής, έτσι, μια καλημέρα και να μας πει πώς πηγαίνει ο δρόμος. Και αυτό θα το δούμε, ναι. Έχουμε και αυτό το θέμα, έχουμε αρκετά θεματάκια. Το θέλεις, σήματα αυτοκινήτων. Θα κάνεις τι δηλαδή, θα το δεις. Θα κάνεις κάτι, όχι. Οπότε, άστο τώρα. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Μα δεν μας παίρνει. Νομίζεις. Ναι, άκουσα, σου λέω. Τι θες, να έχουμε θέματα μετά. Σήματα αυτοκινήτων, Τάσο Κοτσάνη. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και δεν ξέρουμε την ιστορία του αυτοκίνητου. Ή μπορεί να ξέρουμε την ιστορία, αλλά να μην ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το σήμα που έχει μπροστά το αυτοκίνητο. Έτσι, και μιας που είναι καλοκαίρι και θέλουμε έτσι πιο ανάλαφρα θεματάκια, πάμε να ακούσετε τι σημαίνει το σήμα του αυτοκίνητου σας. Γιατί έχουμε σχεδόν απ' όλα από ό,τι βλέπω. Και να ξεκινήσουμε από το Α. Για τους φίλους της Αλφα Ρωμαίο, Τάσο. Τους Αλφίστη. Τους Αλφίστη. 1910, Μιλάνο. Μια ομάδα Μιλανέζων επιχειρηματιών ιδρύει την ανώνυμη αυτοκινητοβιομηχανία της Λομβαρδίας. Έτσι. Από εκεί πήρε και το όνομα του Α. Ανώνυμα Λομπάρδα Φάμπρικα Οτομομπίλα. Και ο Ερυθρός Σταυρός, λοιπόν, έχει τριπλό συμβολισμό. Είναι σύμβολο του Μιλάνου, παραπέμπει στις σταυροφορίες και είναι και διαδεδομένο χριστιανικό σύμβολο. Και το δεύτερο μισό του τμήματος είναι ένα φίδι, το οποίο τρώει ένα νεαρό άνδρα, συμβολίζοντας την ήττα των σταυροφόρων. Αυτό και δεν έχει ιστορία το σήμα, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Το έχουν πιάσει, το έχουν δέσει από παντού. Δεν δηλαδή. Μπορούσαμε να δώσουμε και μια τρίτη σημασία, το μαύρο φίδι που σέφαγε, αλλά το φίδι είναι πράσινο. Καλά, δεν τρέπεις, είναι αυτό που... Αλλά με τον καιρό έγινε πράσινο. Ήταν χρυσό, πράσινο, μαύρο, πράσινο και έχει μείνει τώρα πράσινο. Εντάξει. Audi. Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι. Τέσσερις κύκλοι. Συγχώνευση 4 παλαιότερων κατασκευαστών των αυτοκινήτων, έτσι, της Γερμανίας. Της Audi, της Horts, της Van Dierer και της
DKW, συγγνώμη. Έτσι, η ομοιότητα με το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων ανάγκασε την Ολυμπιακή Επιτροπή να μηνύσει την Audi για παράβαση εμπορικών σημάτων. Αν και όπως αποδεικνύεται, η Επιτροπή έχασε. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή από τότε υπήρχαν αυτά. Ότι και καλά είναι αυτό εδώ το σήμα ίδιο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, ήμαρτον. Δηλαδή, είναι όντως, τι τους απασχολεί τώρα, Ολυμπιακούς. Θες να μας βρεις την BMW. Για τον Ελικά. Ναι, γιατί σε βλέπω. Έχεις αρχίσει, ναι, από τότε που έκανε test drive την M5, άρχισε να γυρίσει φρικανιά. Μπα, όχι. Πίστεψε, ναι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Έτσι. Λοιπόν, η BMW, λοιπόν, το σήμα της, το μπλε και τα λευκά χρώματα που κάνουν το σήμα της ως ξεχωριστό, κρίνουν αρκετή ιστορία. Λοιπόν, σκοπός της εταιρείας ήταν τα χρώματα αυτά να συμβολίζουν τα χρώματα του ελεύθερου βαβαρικού κρατηδίου. Σύμφωνα όμως με τους νόμους της εποχής, απαγορευόταν να χρησιμοποιηθούν τα εθνικά χρώματα για εμπορικούς λόγους. Σωστό από τη μία. Βασίζεται λοιπόν στο παρελθόν της η κατασκευάστρια εταιρεία κινητήρων αεροπλάνων προώθησε την ετοιμολογία ότι το σήμα σχηματίζει ένα περιστρεφόμενο έλικα αεροπλάνο με τον μπλε να συμβολίζει τον ουρανό και το λευκό ασημί τον έλικα. Σεβρολέτ. Από τα ωραία σήματα. Ο έλικας. Η φιλοσοφία του γενικά. Εντάξει, Σεβρολέτ τώρα. 1911, Detroit. Michigan, USA. Το όνομα της εταιρείας δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί χάρη στον οδηγό αγωνιστικών αυτοκινήτων τον Louis Chevrolet, τον οποίο έτσι κάλεσε εταιρεία για να κατασκευάσει ένα νέο αυτοκίνητο. Να πούμε ότι συμβολίζει τον σταυρό ελβετικής σημαίας, μιας και ο Louis Chevrolet γεννήθηκε στην Ελβετία και από το 1914 στο 2000 το σήμα ήταν μπλε με το όνομα της εταιρείας, ενώ το 2000 ως σήμερα άλλαξε εντελώς την χρωματική του παλέτα με έντονο χρυσό και ασημή περίβλημα εκφράζοντας ενθουσιασμό και δύναμη. Ενθουσιασμό και δύναμη, για τους Αμερικάνους. Και είναι και σε Chevrolet. Ναι. Δώστε μια ανάσα, Σωτήρη, να δώστε μια ανάσα. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. Πάμε στην Citroën. Το λογότυπο της εταιρείας συμβολίζει ένα ζευγάρι αναποδογυρισμένα V που μοιάζει με δύο βέλη να κοιτάνε προς τα πάνω ή με διπλά συρρίτια του λοχεία. Στην αρχή ήταν κίτρινο μπλε και μετά έγινε έτσι λευκά με κόκκινο φόντο. Εννοείται ότι θα αφήσω τη Ferrari για τον φίλο του Ντάστο Κοτσάνη, έτσι που μας άφησε λίγο εδώ από το στούντιο και θα ξανάρθει, ελπίζουμε. 1899, έτσι, προσέξτε, 1899, Τωρίνο, Ιταλία. Φάμπρικα Ιταλιάνα Αυτομομπίλη Τωρίνο. Ιδρύθηκε από μια ομάδα επενδυτών. Η πρώτη έκδοση του σήματος χώριζε κάθε γράμμα σε μπλε φόντο με μια ασημή διαχωριστική γραμμή. Το 2006 άλλαξε εντελώς, αποκτώντας κυκλικό σχήμα με τα ασημένια γράμματα να είναι στο κέντρο σε κόκκινο φόντο. Έτσι. Και σήμερα το έμβλημα τίνει να μοιάζει πιο πολύ σε ασπίδα με δάφινο στεφάνι. Και να ξέρεις, Τάσο, σου έχω αφήσει την αγαπημένη σου Ferrari, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω εγώ. Έτσι. Τι έγινε, φρομουλίτσα πάλι σου έλαμψε, έτσι. Έλαμψες πάλι. Πες τον και... Καστόνε τον άλλον. Εντάξει. Τι Καστόνε. Καταρχήν να ξέρεις ένα πράγμα. Οπα. Ότι αν δεν υπήρχε το safety car, πραγματικά δηλαδή, ναι. Αν δεν υπήρχε το safety car, ακριβώς μπορεί να το πήγαινε και αλλιώς. Δηλαδή, αλλά... αν δεν υπήρχε το safety car, πώς θα το πήγαινε καταρχήν, αλλιώς. Καταρχήν τι. Είχε φτάσει από τα 30 δευτερόλεπτα, ναι. Είχε φτάσει στα 14. Τους έκοβε 1,5 δευτερόλεπτο όλους. Και μετά, ναι, πήγανε και τους έδωσαν την ευκαιρία, βάλαν τα νέα ελαστικά.
Και φυσικά οι άλλοι γκασμάδες εκεί στη Μερσεντές δεν το βάλανε μέσα για άλλη μια φορά. Και τι δεν το βάλανε μέσα. Γιατί αυτό ακριβώς, γιατί είναι σκαπτικά εργαλεία. Γιατί σκαπτικά εργαλεία. Γιατί έπρεπε να το βάλουν μέσα. Mm. Μαζί με τους άλλους έπρεπε να το βάλουν μέσα. Ήταν ο ταχύτερος όλων μέσα στην πίστα. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Άνθρωπος, το χτύπησε στο μονοθέσιο. Περί και 10 δευτερόλεπτο κείμενο έκονε. Δεν γελάει ο κόσμος. Ήταν αγωνιστικό συμβάν, τέλος πάντων. Άστο. Νομίζεις. Μην το ψάχνουμε. Άστο, αγωνιστικό συμβάν ήταν. Μην το ψάχνεις τώρα, άντε. Λες και το έκανε επίτηδες. Άντε, μην λες βλακές τώρα. Αγωνιστικό συμβάν ήταν. Αλλά χτυπήσαμε τώρα το Λούις με στη Μεγάλη Βρετανία. Ε, ναι, τώρα με φάκε με πίνη. Εντάξει, φτάνει μαζί του. Εντάξει. Εγώ μαζί του είμαι και δεν φτάνει από πολλές φορμουλίτσα μετά. Και αυτό ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να γίνει ό,τι να γίνει και επιτέλους είδαμε φόρμουλα. Ο καλύτερος αγώνας μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει άλλος, αυτός. Ναι. Επιτέλους είδε μονομαχίες. Μέχρι τον επόμενο. Άντε να δούμε. Αυτό είναι μέχρι τον επόμενο το θέμα. Θα υπάρξει. Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων. Είπες Φεράρι. Λοιπόν. Εντάξει. Το επιβλητικό άλογο στο σήμα, λοιπόν, το έχει πάρει από τον... Φραντζέσκο Μπαράκα, ο οποίος ήταν πιλότος της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας του 1918, ο οποίος σκοτώθηκε σε μία αποστολή. Σκοτώθηκε μία αποστολή. Οι γονείς του Φραντζέσκο Μπαράκα είναι αυτοί που έπεισαν τον Έντζο Φεράρι να πάρει το σήμα. Και φυσικά... Ο Έντζο Φεράρι όχι απλώς το δέχτηκε και τους ευχαρίστησε. Ήταν μεγάλη τιμή για από έναν ήρωα του πολέμου να πάρει το συγκεκριμένο το σήμα. Βέβαια λίγο το άλλαξε έχοντας το άλογο της όρθια στάση και την ουρά σηκωμένη. Και το σήμα φυσικά μέσα έχει και το κίτρινο χρώμα που αποτελεί το χρώμα καταρρεθέν της περιοχής της Μόντενα. Και με το ιταλικό το σήμα, με την σημαία. Αυτό πάντως με τους Ιταλούς, ρε φίλε, που σε κάθε περιοχή έχουν το δικές τους σημαίες. Εντάξει. Ωραίο είναι, γιατί, μια χαρά. Και εσύ έχεις εδώ τον ίδιο Βεργίνας. Και εν τω μεταξύ δεν είναι αυτό, δεν τον έχουμε μόνο εμείς, τον έχουν κι άλλοι. Είναι και αυτό. Ας όψετε τα τσακάλια που έχουμε πάνω. Τσακάλια είναι. Τσακάλια είναι. Ναι, είναι τσακάλια. Α, μπράβο. Θα σου έλεγα γιατί είναι τώρα. Γιατί ρε. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που είμαστε στον αέρα και δεν μας παίρνει. 1903 Detroit. Ford Motor Company. Henry Ford. Τέταρτη μεγαλύτερη αυτοβιομηχανία παγκοσμίως. Το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής είχε ένα ιδιαίτερο έβλεμα που έγραφε Ford Motor Company με λευκά γράμματα και μαύρο περίτεχνο περίγραμμα. Πολύ μεγάλο για σήμα. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλο για σήμα. Από το 1912 και μετά το έβλεμα παίρνει τη σημερινή οβάλ μορφή του. Συμβολίζοντας την ταχύτητα, τη σταθερότητα και τη χάρη, αναγράφοντας The Universal έτσι, Car. Και έτσι που λες. Τώρα που είπαμε τώρα για Αμερική, Αμερική. Στα 100 γενέθλια της εταιρείας, η εταιρεία λάνσαρε ανανεωμένο το πιο flat έμβλημα αντικαθιστώντας το λευκό με ασημί. Τώρα Αμερική λίγο... Έχεις πάρει χαμπάρι ότι ο άλλος ο... Ο Τραμπ. Ναι, δηλαδή τρελό θα τους αλλάξει τα φώτα. Τους χορεύει όμως. Στο ΝΑΤΟ τους χορέψει άσχημα. Όχι αστεία. Ναι. Και ειδικά έχει κεντράρει και... Τα ρίχνει τους Γερμανούς. Με τους Γερμανούς έχει θέμα. Ναι, γιατί οι Γερμανοί είναι η πρώτη δύναμη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη οι Γερμανοί. Και έχει να κάνει με. Όταν μου βάζει τώρα και μου πει για το φόρο. Παίρνουν από εμάς και μαζεύουν λεφτά. Και από όλο τον Νότο. Λοιπόν. Και έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα τώρα. Γιατί πάμε στο δικό μας το κομμάτι μετά από το αυτοκίνητο. Και να ανεβάζει τη φορολογία. Και γελάω με την άποψη ότι. Προσπαθούν και απειλούν τον Τραμπ σε σύγκριση ότι άμα το κάνεις αυτό ναι. Σου ετοιμάζουμε και εμείς από την άλλη πλευρά. Ναι, τι δεν βγάζει ναι. Η Αμερική και αυτό πάρε λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, και θέλω να δω πού θα καταλήξει όλη η ιστορία γιατί είναι τρελός και δεν πιστεύω ότι δεν του μένει και πολύ χρόνος, δηλαδή θα το κάνει.
Θα την ανεβάσει έτσι προσφέρει το θέμα τη φορολογία στα αυτοκίνητα στην Αμερική. Ναι, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Και οπότε. Ναι, μα. Βλέπω κλάματα. Εντάξει. Τώρα φαντάσου ένα Γερμανό που πέρα από τις δικές του, δηλαδή είναι χώρα την ευρωπαϊκή αγορά, ας πούμε, πουλάει ας πούμε το 30%, το άλλο 30% πηγαίνει στην Αμερική. Και το υπόλοιπο πηγαίνει όλο γύρω-γύρω τον κόσμο. Και εσύ είναι ότι την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Γερμανός ειδικά, έτσι. Ο Γερμανός, την εβδομάδα που μας πέρασε υπογραφήκαν δύο συμφωνίες, γιατί είχαμε συναντήσεις στην Γερμανία με τους Κινέζους. Έχουν φτάσει οι πρωθυπουργοί και υπογραφήκαν φοβερές και τρομερές συμφωνίες για τον τομέα των αυτοκινήτων, εκτός τα υπόλοιπα, οι Γερμανοί. Όπως η Volkswagen Group που υπάρχει ο τομέας της στην Κίνα, πλέον έβαλε μέσα και την Seat, να αρχίσει να πουλάει Seat μέσα στην Κίνα. Η BMW είχε ήδη συμφωνήσει για ηλεκτρικά αυτοκίνητα Mini που θα παράγονταν στην Κίνα. Με την Great Wall Motor, έτσι. Μπράβο. Η οποία είναι τεράστια εταιρεία στην Κίνα. Έτσι. Μέσα σε μια εβδομάδα που είχαν τόσες μεγάλες συμφωνίες για το μέλλον της γερμανικής οικονομίας, πραγματικά, φίλε, ναι. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους, βλέπεις πρωθυπουργούς και κοιτάνε πραγματικά τα συμφέροντα της χώρας τους. Υπογράφουν πέντε πράγματα. Ναι, κοίταξε τώρα. Φίλε, εδώ τους εντάξει, μας, ναι, okay. είναι βέβαια λίγο διαφορετικό, ναι. Το πράγμα. Δηλαδή, άλλο να είσαι ο Πούτιν και ο Τραμπ και να έχεις τις υπερδυνάμεις αυτές και λες θα κάνω αυτό που πρέπει για τη χώρα μου και δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Αυτό άλλο να βγαίνεις εδώ. Να σου λέει ο άλλος ότι να κάνεις δημοψήφισμα, σου λέει ας πούμε όχι και το όχι να το κάνεις ναι. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνεις. Γιατί έτσι θες να το κάνεις, γιατί έτσι σου είπαν ότι ξέρεις αυτά που όχι, ναι θα γίνει. Γιατί πήγες να κάνεις το μάγκα. Ναι. Αλλά άλλαξε το γιατί ναι. Δεν, είναι, δεν σε παίρνει κιόλας. Ναι. Πώς είναι αυτό ας πούμε που σηκώνεται ας πούμε και ναι και μετά από σηκώθηκε ξανακάθισε και έλεγε ναι, μάλιστα. Αυτά. Δυστυχώς. Αυτό. Αυτό τώρα, θα είναι. Και ειδικά τώρα σε ένα τομέα αυτοκίνητο, ας πούμε, που. Αυτό πραγματικά θα είναι για εδώ πέρα και θα είναι και πολλά χρόνια ακόμα. Μέχρι να βρούμε αυτόν που θα τον αφήνουνε, όχι θα τον αφήνουνε, θα κάνει αυτός ό,τι θέλει και θα πει παιδιά δεν γίνεται, δεν με αφήνουν να κάνω, ας πούμε, τέτοιο. Ούτως ή άλλως μέχρι το 2060 μέχρι, ναι, μέχρι το 2060, ό,τι ξέρατε να το ξεχάσετε. Και δεν το πολύ λένε κιόλας. Το 2060, ναι, δεν το λένε πολύ. Μα ούτως ή άλλως όλα αυτά που έγινε με το πάγωμα με αυτό. Να μην με ασχοληθούμε με το πολιτικό το θέμα. Λοιπόν, και έτσι, δηλαδή, πραγματικά στην εβδομάδα πέρασε όντως για τη Γερμανία ήταν πολύ σημαντική και υπέγραψε τρομερές συμφωνίες και μείωση κόστους και πολλά πράγματα έχουν να συμβούν στα γερμανικά αυτοκίνητα. Τώρα, κακά τα ψέματα, όταν πας και επενδύεις σε μια χώρα η οποία το αγοραστικό κοινό της είναι τεράστιο. Εντάξει. Υπολογίζει σε πολλά εκατομμύρια δις μάλλον ευρώ κέρδη. Μα να σου πω τώρα κάτι. Μόνο που δεν είδαμε ήταν η Mercedes να υπογράψει και αυτή κάτι με τους Κινέζους. Να σου πω κάτι. Αμερικάνικα αυτοκίνητα στην Ευρώπη πολλούνται. Δεν πολλούνται. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό, ας πούμε. Σε σχέση με ευρωπαϊκά, και δεν μιλάμε μόνο για γερμανικά, γιατί βλέπεις ότι και η Volvo ξεπουλάει στην Αμερική, έτσι, σου λέει ο άλλος, γιατί εγώ αυτοκίνητα δεν έχω εδώ, δεν κατασκευάζω, η χώρα μου δεν κατασκευάζει αυτοκίνητα. Τελείως, θα παίρνετε αμερικάνικα αυτοκίνητα. Να συντηρηθούν οι δικές μας αυτοκινητοβιομηχανίες, οι δικοί μας εργάτες, οι δικοί μας υπάλληλοι, οι δικοί μας αυτοί. Υπάρχει λόγος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, ρε φίλε. Αυτό είναι μία εξήγηση. Υπάρχει και η άλλη, ναι, εξήγηση που η οποία ναι, δεν φαίνεται. Ναι, θα τους γονατίσω. Είναι από πίσω. Θα τους γονατίσω. Θα τους γονατίσω. Μου ρίχνουν το δολάριο. Τελειώσαμε. Γιατί μπορώ. Γιατί μπορώ να κόψω χρήμα, ενώ εσύ μπορείτε να το κάνετε. Ναι. Πραγματικά, όντως, εγώ μπορώ να κόψω χρήμα ό,τι θα θέλω. Εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, πάμε σήματα συνέχεια. Πάμε. 9.30. Πάμε για διάλειμμα και παρεχόμαστε. Μας έσκασε. Εδώ είμαστε, κομπή Safety Car, Τάσκο Τσάνης, Μάστα Αναγνωστόπουλος, πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4, με στήρα τα σκαλάκια πίσω από την κονσόλα. Πάμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής Safety Car, να πάμε να τα τελειώσουμε.
Άντε, δεν θες να το τελειώσει. Δεν θες να τελειώσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν θέλεις. Όχι, δεν έχω επίδομα. Πες για αυτό. Γιατί πες για την εταιρεία. Άντε, λοιπόν. Άντε, 1946, έλα στα γρήγορα. Τόκιο, Ιαπωνία. Ο αυτοδίδακτος πολυτάλατος και παθιασμένος με τα αυτοκίνητα Σοϊχίρο Χόντα κατάφερε να μπει για τα καλά στον κόσμο της κατασκευής αυτοκινήτων με όταν κέρδισε διαγωνισμό, μέσω διαγωνισμού, συμβόλαιο με την Toyota. Όλα από κάπου ξεκινάνε. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έστειλε τη δική του μικρή εταιρεία με μηχανές, κάτι που δεν έκανε γνωστό παγκοσμίως. Το 1963 η εταιρεία του είχε τη μεγαλύτερη παραγωγή μοτοσυκλετών σε όλο τον κόσμο. Το έμβλημα ένα λιτό ήττα που δείχνει μεγαλοπρέπεια, αειφορία, σταθερότητα και εμπιστοσύνη για κάθε όνομα με αυτό το σήμα. Λοιπόν, προσπερνάω από εδώ. Ναι. Αγγλία, 1922. Jaguar. Έτσι, Jaguar Cars με επίσημο έμβλημα το πασίγνωστο ασημί καλπάζουν Jaguar. Που καρφώνει με το βλέμμα του το δρόμο, συμβολίζοντας την ταχύτητα και το δυναμισμό. Εντάξει. Σ' αρέσει. Εντάξει, για Jeep τώρα τι να. Εντάξει. Jeep. Τέλος. Τέλος. Just enough essential parts. Τέλος. Αυτοί είμαστε. Ωραία. Προσπερνάμε από εδώ. Κομματάρες, θα παίξουμε. Αυτό το 20 λεπτό, να ξέρετε, θα παίξουμε τα κομμάτια που δεν έχετε ακούσει ποτέ. Θα γουστάρετε πραγματικά. Θα πηγαίνετε. Καλή εκπομπή, φίλε Κώστα. Ναι. Θα παίξουμε κομματάρες τώρα, έτσι, για να γουστάρετε εσείς που πηγαίνετε στο δρόμο και δεν πήρατε για καλημέρα. Έτσι, από το δρόμο της Καλκιδικής. Μία καλημέρα από το δρόμο της Καλκιδικής, ρε. Μία, ρε. Έτσι, 2-31-0-287-888. Αλλά να είστε εκεί, να μας πείτε τι γίνεται. Λαμποργκίνι, δεν χρειάζεται και να σπαζοκεφαλιάσει ιδιαίτερα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Ταύρος ταυτίζεται με το ζώδιο του. Και το πάζο για τις ταυρομαχίες. Το σχήμα του εμβλήματος δεν κρύβει επίσης την αντιζηλία του με τη Φεράρι. Προσπερνάμε. Ναι, ρε, Μπολόνια. Μπολόνια, Ιταλία. 6 αδέρφια είχε. Ο Αλφιέρι Μαζεράτη είχε, λέει, 6 αδέρφια. 5 μηχανικοί και ο έκτος, λέει, καλλιτέχνης. Ο οποίος σχεδίασε και το λογότυπο της εταιρείας. Ωραία, ρε, φιλικογενειακή επιχείρηση. Έτσι, το 1926 κατασκευάστηκε η πρώτη Μαζεράτη, το τύπο 26. Έτσι, από πρώτη φορά μπήκε η Τρίενα σε μπλε φόντο. Ιδιαίτερη, λέει, ως ανέλπιστη επιλογή για αυτοκίνητο, καθώς η Τρίενα συμβολίζει τη δύναμη του Ποσειδώνα σε 7 θάλασσες. Ο ταλαντούχος αδελφός με την καλλιτεχνική φύση εμπνεύστηκε την Τρίενα από το περίφημο άγαλμα του Ποσειδώνα στην πλατεία Πιάτσα Ματζιόρε. Υπάρχει και το Ρίο Ματζιόρε που είναι τα χωριά του Τσίνκου Τέρε πάνω. Θα πρέπει να πάμε μαζί μια φορά. Γιατί οπουδήποτε αλλού πάμε στην Ιταλία θα μας παίξεις. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο. Μάζδα. 1920. Ναι. Δύο ανοιγόμενα φτερά που συμβολίζουν πέντε ματσιτέριας. Mercedes, τεράστιο. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν ξέρω πού να πρωτοπάμε. Χαμός. Άστο, δεν μας θέλει. Δύο εκπομπές ακόμα θέλει. Άστο. Εσύ το ξεκίνησες. Το ξεκίνησα, αλλά είναι πάρα πολλά. Δεν θα τα πούμε τέτοιο. Έλα, θέλω, αφού ξέρεις ότι θες να δεις αυτό τώρα. Πες, άντε, πες. Πες για την BMW. Δεν παίζεις. Πες για την BMW, δεν το κάνω τώρα. Τι έχουμε, 10 λεπτά, δεν φτάνει ο χρόνος. Λοιπόν, με την μπάρλα σου να πούμε όλη την εκπομπή, από τις 8 η ώρα, έτσι, μπάρλα. Πω, ρε φίλε, πραγματικά. Να κάνουμε ένα μέλος εδώ. Περίμενε, στην εκπομπή safety car. Λοιπόν, ξεκίνησε η παραγωγή της νέας σειράς 8 κουπέ. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την γκάμα της βαβαρικής εταιρείας. Δύο εκδόσεις κινητήρων θα διατίθεται με την έναρξη των πωλήσεων της νέας σειράς 8 κουπέ, τον Νοέμβριο του 2018. Είναι ο 4,4 λίτρων, ο οποίος πλέον θα αποδίδει 530 ύπους και 750 νημόμετρα ροπής και σε πιο χαμηλού υποδύναμη θα είναι ο τρίλιτρος ο ντίζελ εξακύλυντος που θα παρέχει 320 ύπους και 680 νημόμετρα ροπής. Πάμε λίγο Volvo πριν πάμε στο νέο Touareg το οποίο θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα τώρα στις 19 του μήνα. Πάμε λίγο Volvo καθώς έχουμε ρεκόρ πωλήσεων για τη Volvo και το 2018 και όχι άδικα.
Λοιπόν, έχει ρεκόρ πωλήσεων και στη χώρα μας. Νομίζω ότι σε όλες τις χώρες η Volvo φέτος θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Όταν έχεις ξεκίνησε το αυτοκίνητο της χρονιάς που είναι το 640, έχεις ένα 690, το οποίο πουλάει... 660, S90, έχει ναι, τα πάντα. Να σου πω κάτι, πέρα από όλο αυτό, γιατί θα ήθελες ένα μικρό Volvo πώλης. Το V40. Το ξαναλέω, θα ήθελες ένα μικρό Volvo πώλης. Όχι. Ένα στυλ, δηλαδή και το Visa είναι όχι, μικρό, δηλαδή σε στυλ, τι να σου πω τώρα. Δεν θα πάμε και μέχρι Aygo ας πούμε, αλλά σε στυλ Corsa, Yaris. Όχι. Πιστεύεις ότι θα χάσει το image, ναι, της εταιρείας? Δεν ταιριάζει. Ότι τι. Δεν ταιριάζει. Δηλαδή το έχει πάει πολύ καλά, πούμε, με το Alfa, όχι το Alfa, το Alfa 140 τότε. Ας το Alfa 140 και την A-Class τώρα που παρουσίασε και... Ας το κοινό, δεν... να πάμε πάνω από 30 χιλιάρικα. Μιλάμε για την Alfa 140 που είχε κάνει, που ήταν μια νορμάλ ας πούμε τιμή και όλα αυτά. Όχι. Θεωρείς ότι έκανε κακό? Και τη Mercedes μπορεί να έκανε πωλήσεις και δεν πιστεύω να την έκανε κακό. Ήταν η φιλοσοφία της Mercedes. Έτσι, ούτε ένα BMW μικρό έχουμε δει. Για τη Volvo το πάει μια χαρά το θέμα. Το έχει ανανεώσει τόσο καλά το στόλο της. Της έχει πάει όλο το concept που έχει κάνει πριν 5 χρόνια, που ξεκίνησε όλη η ιστορία. Γιατί να βγάλει μικρό? Για ποιο λόγο? Ναι. Κοίταξε τώρα. Τεχνογνωσία την έχει και θα μπορούσε, ναι, να, ναι, το βγάλει. Για να κάνει τι? Εκτός αν έχει αποφασίσει να αυξήσει πολύ το αγοραστικό κοινό της σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Πρόσεξε τώρα, πιστεύω ότι όταν η Mercedes έβγαλε αυτά τα Α140, Α160 και όλα αυτά, τα μικρά με normal τιμή, συσσαγωγικά, κέρδισε αγοραστικό κοινό σε αρκετές χώρες. Το οποίο, ας πούμε, αγοραστικό κοινό σου λέει, εκείνα που να πάρω, ας πούμε, ένα οικογενειακό με 20 χιλιάρικα, πιο μεγάλο, πιο έτσι, ας πάρω γιατί είναι και Mercedes. Με κάπως έτσι, ας πούμε, αυτό λέω ότι ίσως το σκεπτικό, δηλαδή ένα Volvo, ας πούμε, πόσο έχει ένα Yaris, 14 χιλιάρικα, και έβλεπες ένα αντίστοιχο Volvo σε τιμή Jazz, που το Jazz, ας πούμε, είναι στα 17 χιλιάρικα, δηλαδή αν βλέπεις ένα Volvo στα 18 χιλιάρικα, με μικρές διαστάσεις, τύπου Corsa, τύπου Yaris, τύπου Polo, και έτσι, ίσως και να ανέβαζες τις πωλήσεις γενικότερα. Δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να το δω. Καταλαβαίνεις. Αλλά... Καλά το πάνε, γιατί έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και δεν την αλλάζουν. Τους έχει βγει πολύ καλά και δεν θέλουν να βγάλουν το μικρό αυτοκίνητο. Συγγνώμη λίγο. Δεν θέλω να το βγάλουν αυτό. Να... Έχουν μπει στη φιλοσοφία αυτή. Πλέον premium κατηγορία σε πολύ καλή και λογική τιμή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την Volvo, και έχουν, τους πάει μια χαρά. Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Και οι Σουηδοί δεν είναι της φιλοσοφίας. Ίσα ίσα που πλέον χτυπάνε στα ίσια την premium μάρκα και τη Mercedes και την BMW στα ίσια, και εγώ περιμένω να δω σε πλέον σε κινητήρες αποδόσεις να πάνε και να ξεφύγουν σε επιδόσεις να πάνε απέναντι σε Mercedes και BMW. Λοιπόν, το πρώτο εξάμεινο του 2018, οι πωλήσεις Volvo σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν σε 317.639 αυτοκίνητα. 14,4% αύξηση σε σχέση με την περσινή περίοδο. Έχουμε κορυφαίο μήνυμα, έτσι να ξέρεις. Για πες. Λοιπόν, τώρα, για την χώρα μας. Η Volvo αναμένει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα χάρη και της ταξινομίας του 640, το οποίο μόνο για τον Ιούνιο όθησαν το μερίδιο της αγοράς στο 19,7% εδώ στην χώρα μας. Αύξησε τις πωλήσεις λιανικής κατά 25% και το θέμα προχωράει με τη Volvo σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Μια Volvo που έχει τα θέματα της εδώ στη χώρα μας, και μιλάμε πάντα σε σχέση με την εταιρεία, δεν έχει να κάνει με διοικητικά. Ακόμα περιμένουν καινούριο πρόεδρο, έχει αναλάβει. Θα σου πω κάτι, τα διοικητικά δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο, ρε φίλε, τώρα, εντάξει. Ας έχουν ό,τι θέλουν. Αυτοκίνητα καλά κάνουν. Αυτοκίνητα όμορφα κάνουν.
Πλέον. Ναι, δηλαδή. Τώρα κάτι. Πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Η απόλυτη τετραγωνοποίηση. Εντάξει. Στο μήνυμα για να πάμε μετά στο. Λοιπόν, εδώ. Ο φίλος ο Γιώργος. Λέει, Μάνο, λέει, πού είναι τα μαλλιά σου, λέει. Προσπαθώ να μοιάξω αδερφέ τον Jason Statham στο Transporter ή έστω λίγο τον Vin Diesel, να ξέρεις. Γι' αυτό. Τα αφήνω, τα βάφω αραιή. Λοιπόν, Τάσο λέει, αγωνιστικό συμβάν, λέει. Με θύμισε τα Κούμα Σάτο, λέει. Ωραία εικόνες στην πρώτη στροφή. Μπροστά τον Χάμιλτον, λέει, πότε φρενάρισε. Καλά σου λέει, άνθρωπος. Σαν τον Τακούμα Σάτο, ίδιος είναι. Καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, έτσι, εντάξει. Μιλάει τώρα, μιλάει εδώ ο Γιώργος, λέει που είναι τα μαλλιά σου. Έτσι, εντάξει, δηλαδή που τον βλέπω, ας πούμε, τώρα, ρε παιδί μου και... Έχει λίγο παραπάνω από σένα. Ναι. Λίγα λίγο παραπάνω μουσική έχει. Ναι. Εντάξει, μπορεί να αφήνει μουσική και να γυρίζει κεφάλαιο ανάποδα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, σου, έφτασε νέο Volkswagen Touareg στην Ελλάδα. Στις 19 του μηνός παρουσιάστηκε επίσημα στους δημοσιογράφους από την Cosmocar. Λοιπόν, η νέα ναυαρχίδα της μάρκας πραγματικά εντυπωσιάζει. Έχει όλη τη νέα τεχνολογία πλέον της Volkswagen περασμένη επάνω στο νέο Touareg. Τεχνολογία, φυσικά τετρακίνηση, φορμόσεων, αυτόματη κυβότητα 8 σχέσεων με πάντλες στο τιμόνι, επιλογές οδήγηση active control. Άνεση, δεν το συζητάμε, και πολυτέλεια μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, με δερμάτινα σαλόνια, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα και θερμενόμενα, με ωραίο εσωτερικό φωτισμό, πολλά πραγματάκια. Η ασφάλεια που πλέον θα έχει το νέο Touareg, έχει, είπαμε, όλη την τεχνολογία πλέον της Volkswagen περασμένη στο συγκεκριμένο μοντέλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου με λειτουργία αυτόματης πέδησης και έκτακτης ανάγκης, φυσικά σύστημα επιτήρησης πίσω χώρου που ειδοποιεί οδηγού για έπαιξη οχήματος στο νεκρό σημείο με λειτουργία αυτόματης πέδησης, ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προβολούμενα οχήματα με λειτουργία προνοητικής ρύθμισης ταχύτητας, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας και πολλά πολλά άλλα πραγματάκια. Τώρα για την εμφάνιση, ζάντες αλουμινίου 18 ή 19. Οι 18 είναι με τα 231, είναι μόνο στην έκδοση με τα 231 άλογα, οι 19 με τα 286 άλογα. Πίσω αεροτομές και πολλά άλλα όμορφα πραγματάκια, όπως και ο μαύρος πίσω διαχύτης στο νέο Touareg. Τώρα, όσον αφορά τις εκδόσεις και τον εξοπλισμό, θα υπάρχουν τρεις εκδόσεις. Η Atmosphere, η Elegance και η R-Line, που θα είναι η πιο sportive έκδοση του νέου Touareg. Τώρα, στην πρώτη φάση θα έρχεται στη χώρα μας με τον Drill Trove 6 πετρολοκινητήρα, ο οποίος θα έχει δύο εκδόσεις, 231 και 286 ύπους αντίστοιχα, πλούσιο φυσικά επίπεδο εξοπλισμού και προτινόμενη τιμή αρχική. Θα έχει 77.000 ευρώ για τους 231 ύπους και 84.000 ευρώ για τους 286 ύπους. Τήληξε δύο να πάρουμε. Έτσι. Ένα από το ένα, ένα από το άλλο. Μπορώ να πάρω μια ανάσα λίγο με μουσικά. Επιβλητικό. Οι φωτογραφίες που έχουν δώσει και έχουν βγει στη δημοσιότητα, ούτως άλλως παίρνουν τα παρουσιαστική στη χώρα μας, πραγματικά πρόκειται για μοντέλο το οποίο είναι επιβλητικό. Ναι, εντάξει. Όλη η μάσκα εδώ μπροστά είναι... Ναι. Πραγματικά έτσι που... Είναι από τα αυτοκίνητα που θέλεις να πάρεις και να τα βγάλεις εκτός δρόμου και να τα απολαύσεις. Όχι να πας από εδώ μια εθνική, να πας εκτός δρόμου και να τα απολαύσεις πραγματικά την τετρακίνησή του και τους ύπους του και να πας εκεί που δεν έχεις πάει με άλλα αυτοκίνητα. Μ' αρέσει. Τι έγινε. Εντάξει. Ναι. Τα είπες για το Touareg. Άνοιξε λίγο. Και κάτι έτσι πρέπει να σας αφήσουμε πλέον... Για τους λάτρες των αυτοκινήτων Opel, καλό το Crossland, καλό το Grandland X, το Mokka X, οικογένεια X γενικά της Opel, αλλά πλέον αρχίζουν και επειδή πλέον τα μοντέλα σχεδιαστικά πολλές εταιρείες έτσι πως τα έχουν φτιάξει, τα έχουν δημιουργήσει, πραγματικά είναι κάτι που τους αρέσει να τα βλέπεις και κακά τα ψέματα, πάρα πολλοί κόσμος είναι ότι πάνε να πάρουν αυτοκίνητο με σύμφωνα αυτό που αν τους αρέσει οπτικά,
εκτός της μάρκας. Πλέον η Opel έχει μπει στη διαδικασία και πολύ καλά κάνει να αποκαλύψει σιγά σιγά, θα αποκαλύπτεται μάλλον, το οποίο μέσα θα γίνει μέσα στο 2018, τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα και φιλοσοφία της μάρκας. Η εταιρεία λοιπόν από τότε που εξαγοράστηκε από τους Γάλλους έχει μπει σε άλλα μονοπάτια, και επειδή όλα αυτά λέγω απρόγον μεταφράζονται σε πωλήσεις, κακά τα ψέματα, δεν γίνεται κάτι γιατί έτσι τους αρέσει, πρέπει να το κάνουν γιατί πρέπει να υπάρξουν και ανάλογες πωλήσεις. Πλέον η Opel μπαίνει σε καινούργια φιλοσοφία, θα το παρουσιάσει το νέο brand concept, το οποίο θα ονομάζεται το πρωτότυπο, θα παρουσιαστεί μέσα στο 2018 και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η νέα σχεδιαστική ταυτότητα και φιλοσοφία της μάρκας. Περιμένουμε να δούμε τι έχουν κατασκευάσει εκεί στην Opel και τα επόμενα βήματα, τα οποία σιγά σιγά θα έρχονται και θα αποκαλύπτονται από το 2019, καθώς κακά τα ψέματα όλες οι εταιρείες μέχρι το 2021-2022 έχουν να δείξουν πολλά αυτοκίνητα και μάλιστα από τα περισσότερα ηλεκτρικά. Έρχεται. Ηλεκτροκίνηση έρχεται. Λεφτά δεν έρχονται για να αγοράσουν ηλεκτροκίνητα. Αυτό έχει να κάνει με την Ευρώπη και έχει να κάνει με εμάς. Έτσι. Εμείς είμαστε μια μικρή αγορά. Θα πιάσουμε τα 100.000 φέτος. Να δω το χρήμα που υπάρχει τελικά. Έτσι. Έτσι, να πούμε ότι ακολουθεί Ελένη Μπούντου, Ελένη Πούλου με Μπουγάτσα με Hangover. Ελένη στο τετράγωνο μόνο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μην είναι το συντονισμένο. Να κλείσουμε με κανένα τραγούδι ή κλείνουμε με αυτό που είμαστε σωτήροι. Να κάνουμε και μια... Ναι. Έτσι, χαλαρά, όμορφα. Να σας αφήσουμε αυτή την τραγουδάρα από Μάνα Γνωστόπουλο. Σας, να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.